Η δεύτερη ενότητα θα παρουσιάσει τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ξεκινήσετε την έρευνα για τη δημιουργία των δικών σας ανιστικών περιηγήσεων και χωρίζεται σε τρία μέρη και επίσης διαθέτει 6 εργαλεία. Το πρώτο μέρος, οι ερευνητικές μεθόδοι, θα ερευνήσουν μια ποικιλία προσεγγίσεων για τη διεξαγωγή έρευνας και τη συλλογή δεδομένων μέσω μιας σειράς μεθόδων που μπορείτε να εφαρμόσετε και οι οποίες είναι προσαρμοσμένες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και καταστάσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε. Το δεύτερο μέρος, πώς να αξιολογήσετε την έρευνά σας, δίνει μια σαφέστερη ιδέα για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα που έχετε ήδη βρει στις προηγούμενες έρευνές σας και σας εξηγούμε πώς να επεξεργαστείτε όλες τις πληροφορίες που έχετε βρει και τι να κάνετε με αυτές στη συνέχεια. Το τρίτο μέρος, εξερευνώντας τον ιδεασμό ή αλλιώς τη δημιουργική διαδικασία, εξηγεί τη διαδικασία της επινόησης μιας ιδέας και την επίτευξή της μέχρι το τέλος, κάνοντας όλα τα βήματα της ερευνητικής διαδικασίας πολύ πιο εύκολα. Θα βρείτε επίσης χρήσιμα εργαλεία σχετικά με την ενότητα, με τα οποία θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε νοητικούς χάρτες, λίστες ελέγχου, πίνακες εργασιών, περσόνας και ταξιδιωτικούς χάρτες, για να συγκεντρώσετε και να οργανώσετε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το έργο σας. Παρέχουμε επίσης εργαλεία για τη δημιουργία και την ανάλυση δειγματολογικών ερευνών, τη διαχείριση αναλύσεων που αφορούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις υφιστάμενες, αλλά και τις μελλοντικές ομάδες στόχο, καθώς και τη δημιουργία υποδειγμάτων, παρουσιάσεων, βίντεο, λογότυπων, αφισών και άλλου συναφού υλικού. Με το πέρας αυτής της ενότητας, θα μάθετε πώς να εφαρμόζετε διαφορετικές ερευνητικές μεθόδους, πώς να δημιουργείτε και να αναπτύσσετε ιδέες, χρησιμοποιώντας ποικίλες μεθοδολογίες, καθώς και πώς να αξιολογείτε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας για να βελτιώνετε τις ιδέες σας και τις εμπειρίες των επισκεπτών σας.